10 μέρες που κρατάει υπουργούς που το καταψήφιζαν στην εξουσιοδότηση να πάει στις Βρυξέλλες. Τους έχει 10 μέρες ακόμα στην κυβέρνηση. Και απάντηση στα προβλήματα είναι τα συνέδρια και οι συνεδριάσεις. Βέβαια, γι' αυτό σας είπα, κύριε Παπαδάκη. Είναι και το θέμα της... Γι' αυτό σας είπα, κύριε Παπαδάκη. Η χώρα έχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν είσαστε εσείς σε θέση να μας δίνετε μαθήματα ούτε δημοκρατίας, ούτε εσωκομματικής, ας πούμε. Εσείς ερεθίζεστε. Το εσωκομματικό λοιπόν, σας πρόβλημα έχω να σας πω, δεν είναι πρόβλημα της χώρας, κυρία Φωτίου. Ότι εσείς δεν νομιμοποιείστε με αυτά που έχετε κάνει στο κόμμα σας, δεν είναι πρόβλημα, να μας δίνετε δεν και είναι μαθήματα. Πρόβλημα της χώρας. Καταλάβατε, το εσωκομματικό σας... Δεν Μπράβο είναι πρόβλημα σας. Της χώρας. Λοιπόν, η χώρα έχει άλλα προβλήματα για και να μην με διακόπτετε, γιατί θα σας διακόπτω όταν μιλάτε. Ναι. Θα σας διακόπτω όταν μιλάτε. Να με διακόπτετε στην καρέκλα σας, αλλά... και... πρέπει. Και λοιπόν... Άντε τώρα. Τότε η χώρα έχει πρόβλημα και θα κάνουμε ένα συνέδριο για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Σας παρακαλώ. Πράγματα είναι αυτά. Αντί να κατεβάζετε το ύφος, έχετε το θράσος να το ανεβάζετε. Το η χώρα καταστρέφεται και εσείς κοιτάτε το κόμμα σας. Είμαστε οι μόνοι που κρατάμε το κόμμα σας. Χώρα αυτή τη δεν είστε τίποτα, είστε ένα σκέρι που δημιουργεί προβλήματα στον τόπο. Είσαστε προσβλητικός. Δημιουργείτε προβλήματα στον τόπο. Να μην με ξαναδιακόψετε. Δεν σας το επιτρέπω. Δεν σας το επιτρέπω. Είστε η πληγή της Ελλάδας. Δεν έχετε για να λέτε αυτά που λέτε. Είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα που σας κρατάμε και εμείς όρθιοι. Εσείς ιστορικά. Γιατί κρατάμε τη χώρα όρθια. Και πρέπει να έχετε σεβασμό. Σεβασμό. Είπατε προβότες. Θα φωνάξω όλους όρθιοι. Για πρόεδρο δημοκρατίας. Εσείς μας ρίξατε την κυβέρνηση και τα κάνατε εδώ. Και φαίνεται αυτό από και τις στάσεις εδώ. Και κάθε σας μέρα μας υπονομεύετε. Σας στηρίξαμε δεν στη Βουλή και δεν έχετε το παραμικρό σεβασμό. Εσείς μας υπονομεύετε κάθε μέρα. Και αυτά που έχετε κάνει παρακαλώ, στην πατρίδα. Λοιπόν, παρακαλώ, Παπαδάκη. Ολοκληρώστε για να πάμε γρήγορα γιατί. Σκοπεύετε, αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε. Γιατί δεν έχετε την ευγένεια να περιμένετε τη σειρά σας. Αήθη πράγματα σε αυτό δεν έχετε την ευγένεια να περιμένετε τη σειρά σας. Καταστρέφετε τη χώρα και κάνετε συνέδρια. Κάνετε 10 συνέδρια. Εμείς την κρατήσαμε όρθια και κρατάμε και εσάς όρθιοι. Κύριε Λοβέρντο, μην είστε κυβέρνηση μειοψηφία. Είστε κυβέρνηση μειοψηφία. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε για να πάω στον κύριο Ζουλιάνη. Είναι η σειρά σας, κυρία. Μέχρι και σας, μιλούσα προηγουμένως και έγινε ρεπορτάζ. Δεν θα μου το επιτρέψετε ούτε αυτό. Ολοκληρώστε όμως γρήγορα. Αν νομίζουμε ότι αυτή η εικόνα που παρακολουθούμε τώρα καθησυχάζει τους Έλληνες πολίτες που κρέμονται στην άκρη του γκρεμού και ότι δημιουργεί το κλίμα που χρειαζόμαστε στη διεθνή μας εικόνα, είναι λυπηρό. Λυπάμαι τα ενωτικά, θα έπρεπε να τα έχετε σκεφτεί εσείς πρώτοι. Λυπάμαι για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί δεν αναγνωρίζετε την τρομερά υπεύθυνη. Δεν είναι λύπη δική μου, είναι τη ελληνική κοινωνία. Κύριε Φωτίου, και πρέπει να την αντιληφθείτε. Λυπάμαι, κυρία Φωτίου, που δεν έχετε το πολιτικό ανάστημα να αναγνωρίσετε ότι η αντιπολίτευση για πρώτη φορά, ίσως στην ιστορία. Ολοκληρώστε όμως, κυρία Αποστολοπούλου, είναι άλλοι τρεις να μιλήσουν. Με μία φράση, η αντιπολίτευση ανέλαβε έναν υπεύθυνο ρόλο όταν δεν την ανέλαβα στελέχη σας. Και επίσης λυπάμαι που μένετε εγκλωβισμένοι στην εσωστρέφεια του ΣΥΡΙΖΑ. Στην εσωστρέφεια του ΣΥΡΙΖΑ και δεν αντιλαμβάνεστε το κόστος που πληρώνει η Ελλάδα για αυτή την ατελή σας ορίμανση. Θέλω να πάω στον κύριο Ζουράρη. Κύριε Ζουράρη. Έτοιμοι ήταν οι όριμοι που ήταν ναι σε όλα, ό,τι κι αν είναι. Δεν ήταν ποτέ ναι σε όλα. Δεν ναι σε όλα, ό,τι κι αν είναι. Ήταν οι σύμμαχοι που πήγανε στις Βρυξέλλες και κόβανε τα πόδια του Τσίπρα στη διαπραγμάτευση. Όταν λέγανε ναι σε όλα απ' έξω. Ο κύριος Τσίπρας, όταν εσείς κάνατε τα σχέδια της δραχμής. Και ο κύριος Θεοδωράκης τώρα αυτές τις συνάδες, αν είχαμε τα σχέδια της δραχμής, θα είχαμε πάρει αυτή την εποχή. Κυρία Φωτίου, θέλω να πάω στον κύριο Ζουράρη. Αφήστε τα αυτά. Δεν πείθεται κανείς. Κύριε Ζουράρη,